Έτσι ακριβώς, ήταν ένα ντέρμπι το οποίο είχε τα πάντα, είχε δύναμη, είχε πάθος. Θεωρώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν ανώτεροι από την αντίπαλη ομάδα σε όλες τις γραμμές και από τον πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Πέρα μια φάση που έγινε προς το τέλος, στην κόντρα που μας βγήκανε. Αλλά θεωρώ ότι λέγαμε όλο το παιχνίδι και εμάς τα παιδιά μου τα κάνανε όλα σωστά, απλά μας έλειψε τον γκολ. Ήταν η στιγμή να μπει τον γκολ και απλά δεν ήρθε. Οπότε δεν έχω κανένα παράπονο τα παιδιά μου. Το προσαρμοστήκαμε στο παιχνίδι από την πρώτη στιγμή, ξέραμε τι θα περιμένουμε, τι θα αντιμετωπίσουμε. Αυτό όμως που εν τέλει περιμένουμε πάντα, δεν μ' αρέσει να μιλάω, αλλά βλέπετε ότι οι διαιτητές προκαλούν και την κερκίδα και τους παίκτες. Δηλαδή ενώ ήταν ένα ήρεμο παιχνίδι, αυτόματα εξαγρίωσε την κερκίδα. Δεν θεωρώ ότι αδικήθηκε για την Παλαιομάδα. Ίσως εμείς θεωρώ ότι αδικηθήκαμε σε δύο φάσεις. Περιμένω να δω το βίντεο για να έχω εικόνα. Οπότε δεν μπορώ να πω ακόμα κάτι σίγουρα. Από εκεί πέρα, εμείς ήμασταν ανώτεροι, απλά δεν είχε τον γκολ. Οπότε δεν έχω να προσάψω στα παιδιά μου τίποτα αρνητικό. Συνεχίζουμε δυναμικά, συγκεντρωμένα. Μια ομάδα, μια ψυχή με στάση ποδοσφαιρική μέσα στο γήπεδο να ακουσμούμε το τοπικό ποδόσφαιρο της Κοζάνης.